Τώρα, κυρίε και κύριοι, στην εκπαίδευση θα πάμε. Καθώ είχαμε καταγγελίε σχολικών εφοριών, μειονοτικών σχολείων σε Ροδόπη και Ξάνθη για την εκλογή διευθυντών, είχαμε και απάντηση από την αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσω δελτίο τύπου που εξέδωσε. Περισσότερα για το θέμα έχει η Ελένη Μαρία Γαλανάκη από την αίθουσα Σύνταξη. Ελένη Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Έτσι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι το χώρο των προκλήσεων και τη προκλητική ρητορική είχε ξεκινήσει ο πρόεδρο τη αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθη και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μειονοτικού Γυμνασίου και Λυκείου στην Ξάνθη. Ο, 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 Ζ, ο Ζαν Αχμέτογλου, ο οποίο λοιπόν πριν λίγε μέρε είχε πει ότι οι σχολικέ εφορίε ε, δεν εξετέλεσαν, δεν επιτέλεσαν σωστά τι αρμοδιότητέ του αναφορικά με την εκλογή των διευθυντών στα μειωνοτικά σχολεία ε, σε Κομορτινή και Ξάνθη και όπω ο ίδιο ισχυρίστηκε, θα όφυλαν να συνεργαστούν με τι εκπαιδευτικέ αρχέ τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ε, Ακριβώ στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο πρόεδρο τη αυτοαποκαλούμενη Ένωση των Τούρκων Δασκάλων ε, στην Δυτική Θράκη. Ο Αιδίν Αχμέτ, ο οποίο επίση είπε ότι η Ελλάδα με αυτήν τη στάση παραβιάζει τόσο τι διμερεί συμφωνίε όσο και το διεθνέ δίκαιο ακόμη. Ε, την συγκεκριμένη εμπριστική λοιπόν ρητορική, συνέχισε και ε, η πρόεδρο του κόμματο Κίεφ, η κύρια Τσίγδα Εμασάφογλου, η οποία είπε ότι. Πρόκειται στην πραγματικότητα για παραβίαση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, καθώ με τον τρόπο αυτό παραβιάζονταν, ε, παραβιάστηκαν όσο υπογράφησαν στη συνθήκη τη Λοζάνη. Ε, να πάμε λοιπόν να δούμε χαρακτηριστικά ποιε ήταν οι δηλώσει τη κυρία Ασάφοβλη, η οποία είπε ότι τέσσερα ακόμη μειωνοτικά σχολεία, όπω συμβαίνει κάθε σχολική χρονιά, κλείδωσαν τι πόρτε του. Τα παιδιά και οι οικογένειε αυτών των κλειστών σχολείων είναι λυπημένα και θλιμμένα, όπω κάθε μέλο τη τουρκική μειονότητα, έτσι αποκάλεσε την ναι. μειονότητα στην Δυτική να το κάνει συνέχεια. Ακριβώ. Ε, είναι επίση θλιμμένη. Λίγε μέρε πριν από την έναρξη των σχολείων, μα άλλαξαν οι διευθυντέ των ημιονοτικών λυκείων τη Ξάνθης και τη κομοτηνής κατά τρόπο αντίθετο προ τι συνήθει ε, πρακτικέ. Παραμερίζοντα τι σχολικέ εφορίε, με αυτή την απόφαση μα εμπόδισαν για άλλη μία φορά να έχουμε λόγο στα σχολεία μα. Συνέχισε λοιπόν μεταξύ άλλων, λέγοντα ότι αυτή η στάση είναι αντίθετη με την συνθήκη τη Λοζάνη και τι διμερεί εκπαιδευτικέ συμφωνίε, όπω και αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνοπτικά, πρόκειται για καθαρή παραβίαση δικαιωμάτων. Μάλιστα, είχαμε και την απάντηση όμω από την διαφύτρια, την ναι. αναπληρώτρια Διευθύντρια τη Περιφέρεια στην εκπαίδευση. Έτσι. Μάλιστα, είχαμε λοιπόν την απάντηση τη κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, η οποία λοιπόν μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου είπε ότι οι ανακοινώσει βρίθουν αναλυθιών, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και μοναδικό στόχο έχουν την δημιουργία εντυπώσεων. Η ελληνική πολιτεία σέβεται και εφαρμόζει διαχρονικά και υποδειγματικά τι διεθνεί συνθήκε και μεταξύ αυτών και τη συνθήκη τη Λοζάνη, η οποία αναφέρονταν στην υποχρεωτική εκπαίδευση τη εποχή που υπογράφηκε, δηλαδή στην πρωτοβάθμια δημοτική εκπαίδευση. Ο διορισμό των διευθυντών και των υποδιευθυντών στα μειωνοτικά γυμνάσια και λύκια Κομορτινή και Ξάνθη αποτελεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα τη περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευση και δεν αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο η συμμετοχή τη σχολική εφορία των σχολείων στην ανωτέρω διαδικασία. Έτσι λοιπόν, οι αρμοδιότητε των σχολικών εφοριών των μειωνοτικών σχολείων αφορούν αποκλειστικά στην οικονομική διαχείριση, είπε λοιπόν η Διευθύντρια. Τη περιφερειακή εκπαίδευση στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Μάλιστα. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα το παρακολουθούμε σίγουρα για να δούμε αν θα έχει και άλλα επεισόδια, να το πω έτσι. Είναι γνωστέ οι συγκεκριμένε ε, πολιτικέ και πρακτικέ εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, Ελένη Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.